Σχεδόν ομόφωνα εγκρίθηκε σήμερα από την τοπική κοινωνία και φορείς της Δαμάστας ο σχεδιασμός για τη δημιουργία σταθμού μετατροπής ρεύματος στην περιοχή, τμήμα του μεγάλου έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης του νησιού. Κάτοικοι και φορείς διατύπωσαν την ικανοποίησή τους για την τελική έκβαση της υπόθεσης, που περιέλαμβανε μια σειρά από διαπραγματεύσεις που απέφεραν καρπούς, διαμορφώνοντας ένα θετικό πλαίσιο ανταποδοτικών έργων για την περιοχή. Ο ΑΔΜΕ ήρθε με μια βελτιωμένη πρόταση αρκετά σε σχέση με το αρχικό σενάριο. Δηλαδή, μετατόπισε το σταθμό μετατροπής ώστε να μην έχει οπτική επαφή με το χωριό και υπογειοποίησε το κομμάτι του καλωδίου που θα ερχόταν από την Κορακιά μέσα στη Δαμάστα εναέρια. Αυτό θα γίνει τώρα υπόγεια. Συν ένα σημαντικό σκέλος είναι το θέμα των πυλώνων που υπήρχαν στο χωριό ήδη, που και αυτοί θα γίνουν υπόγειοι. Άρα μιλάμε για μια βελτιωμένη κατάσταση και μια σειρά από αντισταθμιστικά, αλλά νομίζω ότι το πρωτεύον είναι η ασφάλεια και η υγεία. Οι κατοικοί ήρθαν να επισφραγίσουν τη διαπραγμάτευση για την υλοποίηση του έργου, μέσα από το οποίο λαμβάνουν αθρηστικά 46 εκατομμύρια αντισταθμιστικών έργων για την περιοχή της Δαμάστας και του Φόδελε, 35 εκ των οποίων αφορούν στην υπογειοποίηση, ενώ μέσα από την ψηφοφορία που έγινε, όπως επισημάνθηκε, έκλεισε ένας κύκλος διεκδικήσεων και διαπραγματεύσεων που κράτησε επί χρόνια. Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε ουσιαστικά τις τύχες της Δημοτικής Αρχής, το μεγαλύτερο θέμα ήταν η ενεργειακή διασύνδεση και ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζει το Μαλεβίζι. Θεωρώ ότι έχουμε πετύχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, όπως εξελίχθηκε και μετά από την πολύ επιτυχημένη διαπραγμάτευση. Μένει να ενημερώσουμε ουσιαστικά και σήμερα τις λεπτομέρειες που αφορούν την όλη συμφωνία και βεβαίως είμαστε εδώ να απαντήσουμε σε ερωτήματα, να διευκρινίσουμε ζητήματα. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά από την πρώτη στιγμή σε σχέση με αυτά που γνωρίζαμε. Έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο και το Πολυτεχνείο Κρήτης που ήρθε ως τεχνικός σύμβουλος και μας διαφώτισε κάποια σημεία που δεν τα γνωρίζαμε και δεν τα ξέραμε και πριν. Πάντως, οι κάτοικοι, ανεξάρτητα από το μεγάλο έργο και την ικανοποίησή τους, διατύπωσαν την ανησυχία τους για την περιοχή σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό για τη ΣΑΠΕ, ζητώντας η Δαμάστα να βγει από το χάρτη, ενώ ζήτησαν αποχαρακτηρισμό της λατομικής ζώνης. Το κράτος δεν έρχεται ο καθένας από εμάς να πάει να πάρει μια νομογέννητρια χωρίς να δημοτηθεί. Η αδειοδότηση για τη ΣΑΠΕ είναι η πιο δύσκολη αδειοδότηση που έχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ένας φορέας για να εγκαταστήσει ένα νομογέννητρο περνάει από 52 φορείς. Είναι λοιπόν κάτι που είναι πολύ χωνοβόρο και επίπονο. Το αν θα έρθει να εγκαταστήσει ή όχι όπου έχει χωροθετήσει είναι άλλη κουβέντα. Το ότι υπάρχουν χωροθετημένα στο χάρτη της ΡΑΕ διάφορα σημεία στην Κρήτη για εγκαταστάσεις ΣΑΠΕ δεν σημαίνει ότι θα πάνε σε όλοι να εγκαταστήσουν εκεί. Αν έρθουν, η άποψή μου είναι ότι πρέπει να είστε έτοιμοι να διαπραγματευτείτε με αυτού που θα έρθουν εδώ.